ότι αν απάβει ο άνθρωπος να αγαπά, πάβει να αναπνέει. Είναι σαν την αναπνοή μας. Είμαστε πλασμένοι, ζυμωμένοι, σαν να πούμε, με αγάπη. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι κάτι αόριστο, θεωρία αγάπη-αγάπη, αλλά φαίνεται πρώτα-πρώτα στην έκφραση που θα μιλήσετε με τον πλαϊνό σας. Θα το βάλετε πάντα πρώτο εκείνο, γιατί αγάπη και ταπείνωση είναι συνώνυμα. Αυτό να το ξέρετε. Μάλιστα. Το βλέπουμε στη ζωή, όταν αγαπά κανείς, πάντοτε θα βάλει το άλλο το πρόσωπο πρώτο. Έτσι. Θα είναι ταπεινός στο αγαπόμενο πρόσωπο. Η αληθινή αγάπη είναι να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις τίποτα. Όταν λοιπόν δώσεις μια αγάπη και περιμένεις κι εσύ να πάρεις αγάπη, είναι πάλι αγάπη του εαυτού μας, κατά βάθος. Η αγάπη της μητέρας στο παιδί είναι πραγματικά ανώτερη, γιατί δίνει χωρίς να είναι σίγουρη ότι θα πάρει. Υπομονή, συγχώρεση, όλα είναι μέσα στην αγάπη. Ένας ορισμός. Ναι. Η αγάπη που λέω εγώ γενικά προς όλα τα πρόσωπα του κόσμου, ναι, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι μπαίνω στη θέση του. Και αυτό είναι που είπε και ο Χριστός, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Έτσι. Μάλιστα. Ή όταν είπε στον άνθρωπο που του ρωτούσε την παραβολή του Σαμαρίτου, είπαγε και πει ομοίως, ασχέτως με ποιος είναι αυτός. Είναι καλός, είναι κακός, είναι ξένος, είναι δικός μου, αγάπη. Έτσι. Αυτό θα πει αγάπη. Τον αγαπάς για το τι είναι αυτός, για το τι θα προεδρεύσει αυτός, για το τι του μέλη αυτού νου, όχι εν σχέση μαζί σου, τίποτα εν σχέση μαζί σου. Έτσι μας αγαπά ο Θεός. Ένα πολύ παράξενο πράγμα. Από πείρα κι αυτό. Ο άνθρωπος που αγαπά δεν μπορεί να αισθανθεί ποιος είναι ο εχθρός του. Απολύτως αδύνατο. Θα έρθουν να το πούν άλλοι ότι αυτός σε μισεί ή αυτός δεν ξέρω τι κάνει και πάλι δεν θα το πιστέψει. Έχετε δίκιο. Να σας πω ότι το έχω και αυτό πάθει στη ζωή μου πάλι. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Και αυτό είναι φυσικό. Αλλά και όταν το μάθει και το πιστέψει, πάλι θα το λυπηθεί. Θα πει τον καημένο πως αισθάνεται έτσι. Δεν θα πει μια κοίτα για μένα τι σκέπτεται. Ποιος είσαι εσύ. Και τέτοιο να σκεφτεί και ακόμα χειρότερα. Δεν λέει μέσα στην μίμηση του Ιησού. Όταν κάνεις τα πάντα και όταν κάνεις τις μεγαλύτερες θυσίες και θα δώσεις ακόμα και τον εαυτό σου ολόκληρο για κάτι. Και πάλι δεν θα το αναγνωρίσουν. Θα σκεφτείς ότι πάλι είσαι ένας δούλος άχρηστος απέναντι του Κυρίου. Ό,τι και να κάνεις. Γιατί όταν σκεφτούμε την απέραντη αγάπη και φρασνία και ό,τι δεχόμεθα από το Θεό, τι ανταποδίδουμε εμείς, τα όντα τα αμαρτωλά, τι ανταποδίδουμε. Το μόνο που μπορούμε να ανταποδώσουμε είναι αυτό ακριβώς. Μια επιοίκεια, μια χαρά, μια προσφορά, όλα αυτά. Και να δείτε και ένα άλλο, όσο τα κάνουμε όλα αυτά, χωρίς να σκεπτόμαστε τον εαυτό μας, τόσο δεν κουραζόμαστε, τόσο δεν αρρωστούμε, τόσο τίποτα. Όταν μπορείτε να προσφέρετε την αγάπη σας όλη μέρα, ή με δουλειά, ή με φιλοξενία, να, όπως εσείς μου λέτε, σας λέω κουράστηκες τώρα. Τι φιλά, μα δεν κουράστηκα καθόλου. Γιατί δεν αισθάνεσαι την κούραση όταν αγαπάτε. Λοιπόν τότε, τι ανταποδίδεις. Δεν μπορείς να τα ανταποδώσεις στο Θεό, αλλά θα τα ανταποδώσεις όλα στο κατ' εικόνα και ομοίωση.